Θέλω λίγο να σας πάω στο κενό που προκύπτει αναφορικά με ένα προβληματικό πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο που γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι που αφορούν την αναδοχή αλλά και το αντίστοιχο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Δηλαδή προκύπτει θέμα. Νομίζω ότι είναι κάτι που θίγεται εκτενώς αυτές τις μέρες πολύ πλευρά για το πόσες πολλές ανάγκες υπάρχουν από την πλευρά των κοινωνικών υπηρεσιών, από την υποστελέχωση, την εξειδίκευση, την κατάλληλη αντιμετώπιση. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της αναδοχής ή της υιοθεσίας, είναι γενικότερα στην κατάλληλη χρονικά και με κατάλληλα μέσα και με κατάλληλες δεξιότητες από την κοινωνική έρευνα, τη διαχείριση της οικογένειας, του παιδιού, την ύπαρξη φορέων υποστήριξης των οικογενειών, τα επόμενα βήματα, δηλαδή ακόμα και τώρα, ενώ μπορεί σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες να έχουν σβήσει τα φώτα της δημοσιότητας, η ιστορία αυτού του παιδιού θα συνεχίσει να εξελίσσεται, η ιστορία αυτής της οικογένειας θα συνεχίσει να εξελίσσεται και χρειαζόμαστε δομές. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε. Δεν μπορούν κάποιοι λίγοι άνθρωποι να σηκώνουν διαρκώς το βάρος για να αναπληρώνουν κενά που υπάρχουν. Υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη. Νομίζω ότι πλέον πρέπει πολύ κατάματα να δούμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν και να εστιάσουμε σε αυτά. Και όπως προείπατε πολύ σωστά, δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια αδιανόητη κοινωνική παθογένεια. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι το χαμόγελο του παιδιού συνεργάζεται με σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε χωριά, σε πιο κλειστές κοινωνίες. Και το έργο του πραγματικά έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία.